Και έπειτα αυτά, καθημερινά και διαχρονικά θέματα που απασχολούν τον πολίτη. Και έπειτα αυτά, πολιτική, οικονομία, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία, εργασία, πολιτισμός. Και έπειτα αυτά, με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη, στο Euro Channel. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου του 2024 σήμερα και ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος της εκπομπής «Και έπειτα αυτά» με θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και την ευρύτερη περιοχή εμβέλειας του Euro Channel εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτό το καλοκαίρι και βέβαια το φθινόπωρο που έχουμε ήδη μπει και ο χειμώνας που μας έρχεται να μας βρουν καλά με υγεία και με δημιουργία. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα θέμα που αφορά στην οικονομία και γενικότερα αυτό το δεύτερο κύκλο εκπομπών, μια οικονομία από την οποία εξαρτώνται και όλες οι άλλες δραστηριότητες φυσικά του ανθρώπου. Και θα πάμε τώρα να δούμε τι εξελίσσεται για τις εκλογές των επιμελητηρίων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες γίνονται 7 χρόνια μετά από τις προηγούμενες, λόγω αναβολών, ενώ θα έπρεπε στην τετραετία να είχαμε αυτές τις εκλογές. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα μετά, να μιλάμε τώρα για μια προεκλογική περίοδο και θα ξεκινήσουμε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όπου στις 30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές και ήδη έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των υποψηφίων. Εμείς έχουμε σήμερα εδώ έναν εκ των υποψηφίων Προέδρων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι επικεφαλής της παράταξης Πρωτοβουλία για τον Βιοτεχνικό Κόσμο. Καλωσορίζω τον κύριο Παπαδόπουλο στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουτσαμπάρη, για την πρόσκληση και είμαι σίγουρος ότι οι τηλεθεατές σας μετά από αυτή την εκπομπή θα γίνουν λίγο σοφότεροι όσον αφορά τα επιμελητηριακά και όχι μόνο και τα επιχειρηματικά θέματα της πόλης. Αυτό θέλουμε, κύριε Παπαδόπουλε, με την παρουσία σας εδώ. Αλλά θα ήθελα πριν να κάνουμε αυτή την συζήτηση για τη λειτουργία των μελών σας να δούμε την ταυτότητα αυτής της παράταξης που έχετε σχηματίσει και διεκδικείτε στις εκλογές στην Προεδρία. Ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι είχατε τη στήριξη του αείμνηστου Παπαδόπουλου και είστε κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια αυτής της παράταξης, έτσι δεν είναι? Είναι σχεδόν ακριβώς όπως τα λέτε και μάλιστα σχεδόν 20 από τους 27 ήδη εκλεχθέντες με την παράταξη του αείμνηστου Παναγιώτη Παπαδόπουλου, του ανθρώπου ο οποίος πραγματικά και προσωπικά αλλά και τους περισσότερους από εμάς μας μίλησε στον επιχειρηματικό θεσμό. Έχουμε ενωθεί διότι πιστεύουμε ότι πραγματικά ο χρόνος του επιμελητηρίου σταμάτησε κάπου το Μάρτιο του 2018 όταν ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος έφυγε εντελώς απρόσμενα χωρίς καν να μας ειδοποιήσει. Φροντίσαμε λοιπόν εμείς να κρατήσουμε τη φλόγα και τη σκέψη του θερμά αναμένη στις καρδιές και στο μυαλό μας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι 20, που προέρχονται από διάφορους πολιτικούς χώρους αλλά με κύριο πρίσμα την έντονη ανησυχία τους και διάθεση να προσφέρουν στο βιοτεχνικό κόσμο, συνδεσόμαστε μαζί. Σημαντικό και χαρακτηριστικό ότι η γη του Παναγιώτη Παπαδόπουλου είναι από τους πρώτους που βρίσκονται μαζί μας. Μάλιστα. Και έχει και τρεις γιους, οπότε έχετε πολλά μέλη, πολλά στελέχη στην παράταξη από την οικογένεια του αείμνηστου λοιπόν. Και έτσι συνεχίζετε κι εσείς αυτό το σχέδιο που κάποτε είχε ο πρώην πρόεδρος και ο αείμνηστος όπως λέμε. Και θέλετε λοιπόν έτσι να, σε αυτές τις ράγες να συνεχίσετε αυτό το τρένο για την ανάπτυξη του βιοτεχνικού επιμελητηρίου που έχει μέλη. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος ήταν ένας οραματιστής. Και ο λόγος που είχαμε πάει μαζί του ήταν ακριβώς γιατί είχαμε σχεδιάσει ένα καινούριο όραμα για το επιμελητήριο. Αυτό το όραμα θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα. Να σας πω και κάτι. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες μπορούν και εκτελούν αυτό που θέλουν τα μέλη του επιμελητηρίου. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Μέσα από έναν πραγματικά δημοκρατικό διάλογο να προκύψουν ιδέες και σχέδια πραγματοποιήσιμα γιατί γίνεται, υλοποιήσιμα γιατί γίνεται, χρηματοοικονομικά ήδη μελετημένα γιατί γίνεται και γιατί πραγματικά η επόμενη μέρα πρέπει
η μικρομεσαία επιχείρηση την οποία και εκπροσωπούμε να ενισχυθεί ο λόγος της απέναντι στην πολιτεία. Έχει πολλά μέλη το βιοτεχνικό επιμελητήριο και πολλές έτσι κατηγορίες επαγγελματιών. Εγγεγραμμένα μέλη το επιμελητήριο έχει ξεπερνάει τα 30.000. Μάλιστα. Από αυτά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά, είναι οι γνωστές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να προχωρήσουν στη διαγραφή τους. Σύμφωνα με τις μελέτες ή σύμφωνα με αυτό που πιστεύουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα είναι περίπου 10 με 11.000. Υπάρχει μια ποικιλομορφία στο βιοτεχνικό επιμελητήριο. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις με πλούσιο αντικείμενο οικονομικό και εργασιακό και υπάρχουν και οι μονάδες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι μόνοι τους. Όλοι έχουν όμως κοινά προβλήματα και ειδικά προβλήματα. Αυτά θα συζητήσουμε πιο κάτω. Αυτά. Και νομίζω ότι εκεί θα πάμε να αγγίξουμε όλες τις μονάδες, γιατί τα μέλη μας είναι το ίδιο σε αξία, είτε απασχολούν πολύ προσωπικό, είτε είναι αυτό που σχολούν. Προφανώς και πρέπει για όλους να βρείτε λύσεις. Αλλά βλέπω ότι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας είναι τα άδεια ταμεία. Έτσι. Το οικονομικό βαρόμετρο το τελευταίο λέει πως 6 στους 10 βιοτέχνες είναι χωρίς ταμιακά διαθέσιμα. Το κόστος φυσικά το υπερβολικό. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν αρκετά ανενεργά μέλη όπως είπατε και θα διαγραφούν. Και τι μπορεί να γίνει για να γεμίσουν αυτά τα ταμεία? Αυτό που σίγουρα κάνει το επιμελητήριο είναι να είναι σύμβουλος του κράτους. Ίσως ναι. Ένας ρόλος που τα επιμελητήρια τον τελευταίο καιρό και λόγω της μακρόπνοης αυτής θητείας δεν τον κάνανε με τόση μεγάλη επιτυχία. Ευελπιστούμε ότι γινόμενες οι εκλογές και ακούγοντας τη λαϊκή βούληση, την βούληση των ανθρώπων που μας εκλέγουν, θα μας δώσουν τη δύναμη αυτόν τον λόγο να τον κάνουμε πιο ισχυρό. Πώς γίνεται αυτός ο λόγος πιο ισχυρός? Όταν για όλα τα πράγματα υπάρχει μία μελέτη, μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να πηγαίνεις με ευχολόγια. Είναι λοιπόν μια αλήθεια ότι οι επιχειρήσεις, τουλάχιστον στο οικονομικό πλαίσιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι δικές μας, κυρίως αυτές που απασχολούν μέχρι 3 άτομα προσωπικό, εξαιρέθηκαν από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε προέρχονταν από την Ευρώπη, είτε από το Εθνικό Πιστωτικό Σύστημα. Ακόμα και σε αυτό θα πρέπει να βρεθούν λύσεις τις οποίες έχουμε στο πρόγραμμά μας, ώστε η επίσημη πολιτεία να δει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι σαν τους εγκληματίες του κράτους, αλλά σαν αυτό που ισχύει για όλη την Ευρώπη, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Μάλιστα, άρα ούτε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση, από Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχετε εσείς? Απολύτως τίποτα. Δυστυχώς τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Πιστεύαμε πραγματικά ότι θα ακούσουμε και από το στόμα του Πρωθυπουργού κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην έκθεση που ήρθε. Ναι. Μάλλον θα έλεγα ότι ήταν λίγο ισχνά τα μέτρα. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα τον πείσουμε να πει πιο πολλά πράγματα, γιατί το θέμα είναι πόσοι θα είμαστε μέχρι του χρόνου, πόσοι θα αντέξουν αυτή την κατάσταση και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που θα πούμε και μετά, ναι, την αύξηση ενέργειας των πρώτων υλών κτλ. Ναι, πάντως εσείς τώρα που μιλήσατε και για τον Πρωθυπουργό, είχατε και ένα τέτα-τέτα νομίζω με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε και μια εικόνα που θα μπορούμε να δούμε με την βοήθεια του τηλεσκηνοθέτη μας, κ. Λεπενιώτη, εδώ πέρα. Σας βλέπουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι του είπατε? Του είπατε αυτά τα προβλήματα που μας είπατε? Είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που έχει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αλλά φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελεί το κέντρο και θα πρέπει όλοι να μεταφέρουν στο κέντρο μια πληροφορία. Ναι. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία στην ολιγόλεπτη αυτή συνάντηση να μιλήσουμε για πράγματα που ταλανίζουν το βιοτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης. Του εξήγησα πολύ συνοπτικά το σχέδιο που έχουμε για το επιμελητήριο και νομίζω ότι έχουμε τη θετική διάθεση να πάμε στην επόμενη μέρα και να μας βοηθήσει στο να κάνουμε τους στόχους μας πραγματικότητα. Μάλιστα. Έκανε κάποιες εξαγγελίες παρά τα αυτά που κάποιοι από εσάς, από το δικό σας το χώρο, τις βρήκαν θετικές σε έναν βαθμό, όπως
κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Τι λέτε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή, περιμένατε και άλλα προφανώς έτσι? Δεν υπάρχει κανένα θετικό μέτρο που να είναι προς την αρνητική κατεύθυνση. Εντάξει, το ερώτημα είναι ισοδύναμα, είναι... τι ζητάμε και μικρά, τι έχουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε λίγο πιο ανοιχτό χέρι, το λέω έτσι χαριτολογώντας τον Πρωθυπουργό. Ας δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτή τη χρονιά, γιατί τώρα τι να πούμε, να αλλάξουμε αυτά που είπε στην έκθεση? Αυτά είπε, αυτά ακούσαμε, δεν ακούσαμε κάτι άλλο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ λίγο τώρα η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το εξομισθολογικό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, γι' αυτό και οδηγούνται κάποια πράγματα. Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε πώς εννοούμε τη μείωση του εξομισθολογικού κόστους και τι εννοούμε ως ανάπτυξη στη χώρα. Ναι. Μια όμως και το συζητάμε, γιατί έχει σημασία, είναι το εξής. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μια χώρα λειτουργεί με έναν προϋπολογισμό και με έναν απολογισμό. Στον προϋπολογισμό λοιπόν υπάρχουν έξοδα και έσοδα. Το ερώτημα είναι ποια έξοδα μπορούν να κοπούν και με ποιον τρόπο αυτά να μετατραπούν σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά σε έσοδα για το κράτος. Υπάρχουν λύσεις πραγματικές και αυτές τις λύσεις θα πρέπει να τις στήσουμε έτσι ότι είτε συλλογικά και οριζόντια μέτρα, είτε κατά κλάδο, υπάρχει και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν κατά κλάδο ανάγκες, θα πρέπει να ακουστούν από την πολιτεία. Να ξέρετε ένα πράγμα, καμία πολιτεία δεν κοφεύει όταν αυτά τα οποία της μεταφέρονται έχουν ένα οργανωμένο και ουσιαστικό αντικείμενο και πλαίσιο. Mm. Όταν πας με ευχολόγια, τότε θα μιλάς για λεφτόδεντρα και για γενικές αοριστίες. Έτσι είναι, αλλά για να γίνει αυτό που λέτε, θα πρέπει να προηγηθούν κάποιες έρευνες, κάποιες μελέτες από εσάς, από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ανακλάδο όπως είπατε, γιατί έχουν τα προβλήματα, και να παρουσιάσετε με επιχειρήματα πλέον ποια είναι τα αδύναμα σημεία, ας πούμε, του κάθε κλάδου. Εσείς έχετε ένα τέτοιο σχέδιο ως παράταξη να κάνετε? Ασφαλώς, και από την πρώτη μέρα αυτό που ουσιαστικά θα κάνουμε θα είναι να δώσουμε λόγο στους θεσμικούς φορείς που εκπροσωπούν τους κλάδους. Κάνουμε και ένα κάλεσμα. Όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να προσπαθήσουν, είτε είναι κλαδικά οργανωμένοι είτε δεν είναι, να συμμετέχουν στο επιμελητήριο. Ανοιχτό κάλεσμα και για το ψηφοδέλτιό μας, σε αυτούς που πιστεύουν ότι η πολιτική δεν στείνεται από τον καναπέ. Ξέρετε, είναι εύκολο να κάτσεις στον καναπέ και να κριτικάρεις τον καθένα. Το πιο δύσκολο είναι να πέσεις μέσα στη θάλασσα και να κολυμπήσεις. Αυτό που λέμε σε όλους και το λέμε και τώρα και μέσα από το κανάλι σας, οι εκλογές είναι ένα εξαιρετικό ταξίδι, κάποιος πρέπει να το ζήσει, και όταν φτάσουμε και στον προορισμό, τότε ο προορισμός σίγουρα μπορεί να κάνει πολλά. Το επιμελητήριο έχει δύο μεγάλες δυνατότητες. Έχει οικονομικά έσοδα που τα έχει έτσι και αλλιώς, και έχει και μια εξαιρετική υπηρεσία που όρεξη να έχει κανείς να δουλέψει η υπηρεσία προς όφελος των μελών. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε λοιπόν σαν παράταξη είναι αφενός μεν να ακούσουμε όλους τους οργανωμένους φορείς, αλλά και τους μη οργανωμένους να τους οργανώσουμε πιο πολύ αν θέλουν, και να ακούσουμε τα κατά κλάδο προβλήματα, και μαζί με ειδικούς επιστήμονες να προβούμε σε εκείνες τις ενέργειες που θα αρχίσουμε να λύνουμε σιγά σιγά προβλήματα. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν χρειάζεται να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι ο ρόλος μας εξάλλου αυτός. Εμείς πρέπει να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη. Εμείς πρέπει να ακούσουμε τον βιοτεχνικό κόσμο. Και μέσα από αυτό ίσως να γίνουμε και μοντέλο προς μίμηση και για άλλα επιμελητήρια. Ο βιοτεχνικός κόσμος, όμως είπαμε, έχει άδεια ταμεία, χρειάζεται προφανώς και ανάπτυξη των εξαγωγών προς τα έξω. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό το... οι εξαγωγές σε τι φάση βρίσκονται? Εισάγουμε πολλά προϊόντα? Ποιο είναι το ισοζύγιο αυτό? Η εξωστρέφεια, την οποία επικαλούμαστε και εμείς, έχει δύο σκέλη. Αφενός μεν να βοηθήσουμε τις εταιρείες που είναι έτοιμες να γίνουν πιο εξωστρεφείς, να τους βοηθήσουμε στο εκθεσιακό περιβάλλον, να τους βοηθήσουμε στις επαφές, στις διακρατικές επαφές, μια και τα επιμελητήρια είναι θεσμικοί φορείς που σε όλες τις χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Και αυτήν την αξία, αυτήν τη δυνατότητα θα τη δώσουμε και στα μέλη μας.
Εξωστρέφεια βέβαια είναι το γεγονός ότι μπορούμε και εμείς σαν επιμελητήριο να κερδίσουμε με το να αποκτήσουμε σχέσεις και συζήτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας με άλλα αντίστοιχα επιμελητήρια άλλων χωρών. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δυσκολεύουν τον βιοτεχνικό κόσμο. Το πρόβλημα της ενέργειας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε όχι μόνο όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα που μπορεί να μας παρέχει το επίσημο κράτος, αλλά απ' την άλλη να δούμε πώς με τις ενεργειακές κοινότητες θα μπορέσουμε να δώσουμε μια εναλλακτική λύση στους βιοτέχνες που μπορούν να φιλοξενήσουν μικρά ή τέτοια μεγάλα έργα ή που μπορούν να συμμετάσχουν. Αυτού του είδους η σύμπνοια και αυτές οι είδους οι συλλειτουργίες θα είναι από τα χαρακτηριστικά που η παράταξή μας θα ενισχύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει παντού για την έλλειψη εργατικού δυναμικού, πόσο δε μάλλον και εξειδικευμένου. Εννοείται ότι ένα από τα σημαντικά πράγματα που θέλουμε να ξεκινήσουμε, μια και όλα αυτά έχουν σταματήσει γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους, θα είναι η σύζευξη με όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου η μόρφωση, η επιστήμη, η εκπαίδευση και η πραγματικότητα που είναι ο πραγματικός επαγγελματίας, ο πραγματικός βιοτεχνικός κόσμος να έρθουν πιο κοντά και κυρίως να ενισχύσουμε την διάθεση των υποψηφίων των μικρών μαθητών να τους εξηγήσουμε τι είναι το τεχνικό επάγγελμα, πόσο σημαντικό είναι και πόσο ίσως πιο πολύ κερδοφόρο από ένα από τα θεωρητικά καλά επαγγέλματα. Εσείς λέτε, μιλάτε τώρα για έναν επαγγελματικό προσανατολισμό τώρα στα σχολεία προφανώς που θα πρέπει να ξεκινήσει όπως τα λέτε, που να κατευθύνει και προς την τέχνη, έτσι, τους μαθητές, ότι δεν είναι μόνο οι επιστήμες, τα πτυχία που θα φέρουν δουλειά που δεν φέρνουν δυστυχώς στις μέρες μας, αλλά ότι μπορεί κάποιος να έχει και ένα επικερδές επάγγελμα μαθαίνοντας μία τέχνη. Αυτό περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στο ψηφοδέλτιό μας εκπροσωπούνται πάρα πολλά τεχνικά επαγγέλματα. Από τους ζαχαροπλάστες και τους αρτοποιούς, μέχρι τους υδραυλικούς, τους ηλεκτρολόγους, τους κατασκευαστές κοσμημάτων. Υπάρχει τόσο μεγάλη πληθώρα επαγγελμάτων που εκπροσωπούμε. Κάναμε ένα, με ρωτήσατε για την παράταξη για το ψηφοδέλτιο. Έχουμε κάνει ένα ψηφοδέλτιο που γενικά έχει μια ποικιλομορφία επαγγελμάτων. Ακριβώς γιατί θέλουμε να έχουμε ακούσματα από όλους τους χώρους των βιοτεχνικών επαγγελμάτων. Και αυτά τα ακούσματα θα θέλουμε να τα μεταφέρουμε την επόμενη μέρα στην κοινωνία. Και η κοινωνία πρέπει να εκπαιδευτεί. Αυτό που λείπει σήμερα από την κοινωνία είναι η εκπαίδευση. Εκεί θα πάμε να πείσουμε τους γονείς, να τους εξηγήσουμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση των επαγγελματιών, ποια είναι η δυνατότητα που έχουν στο να εκπαιδευτούν σωστά τεχνικά και να δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πόσο αυτό που σήμερα θεωρείται αδυναμία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη, όλη η Ευρώπη ψάχνει να βρει τεχνικά χέρια και πόσο θα προστατεύσουμε τα ίδια τα επαγγέλματα βλέποντας πραγματικά πώς θα κάνουμε πραγματικότητα την οριστικοποίηση των ελεύθερων επαγγελμάτων και της αξιοπιστίας αυτών μέσα από ένα πρίσμα πτυχίων που δεν θα είναι απλά χαρτιά αλλά θα αποτελούν πραγματικά εχέγγυο της γνώσης του τεχνίτη του οποίου θα τα έχει. Όλα αυτά επίσης πάντα με οπτική γωνία ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους των οποίων η υπογραφή αλλά και η δουλειά θα είναι αξιόπιστη και δεν θα αμφισβητείται από κανέναν. Ξέρετε, το να παίρνουμε έναν άνθρωπο στο σπίτι γιατί κάποιος μας το σύστησε και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μας δώσει καμία κανένα εχέγγυο ότι είναι καλό, μου θυμίζει το να πηγαίνει κανείς σε έναν γιατρό κομπογιανίτη, αλλά άλλο να πας σε έναν γιατρό ο οποίος έχει το πτυχίο του, έχει την πιστοποίηση από τον ιατρικό σύλλογο και άλλο να πας σε έναν που τον έχεις ακούσει ότι είναι καλός, αλλά στην πράξη δεν ξέρεις τελικά τι είναι. Ναι, το ίδιο πράγμα πρέπει να αρχίσει να συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας. Θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστα
αξιόπιστους επαγγελματίες και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, προφανώς έτσι πρέπει να γίνει, αλλά και μόνο και από μόνο το ένα πτυχίο ή μια πιστοποίηση, όπως λέτε κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω ότι δεν αρκεί. Πρέπει να πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος καλός τεχνίτης, και η εμπειρία των ετών και η συνεχής και διαρκή εκπαίδευση, όπως είπατε, αλλά και για να έχουμε και τους τεχνίτες πρέπει να έχουμε και δουλειές και για να ανοίξουν οι δουλειές. Αυτή τη στιγμή εμείς ακούμε ότι δεν πάει καλά ούτε ο βιοτεχνικός κόσμος, όπως φυσικά δεν πάνε και άλλοι κλάδοι και στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα. Πώς θα ανοίξουμε δουλειές για αυτόν τον κόσμο? Το μεγαλύτερο πρόβλημα, και το ξέρετε, είναι η συρρήκνωση της οικονομικής δύναμης των οικοκυριών. Αυτό όμως είναι φυσικά κάτι στο οποίο... Ναι, πραγματικά λοιπόν, δεν φταίνει οι βιοτεχνίες. Έχει να κάνει. Αντιθέτως όμως, ναι, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο τι παράγουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Να δώσουμε μια ταυτότητα σε αυτά τα προϊόντα και να δώσουμε και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Να γνωρίσει ο κόσμος ότι δεν είναι πάντα καλό ό,τι βρίσκουμε στο ράφι και είναι κατασκευασμένο κάπου αλλού, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία ενισχύουμε άλλες οικονομίες παρά τις δικές μας. Είναι όμως επίσης πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και είμαι σίγουρος ότι μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας θα βοηθήσουμε την ίδια πολιτεία σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Ξέρετε, είναι δύσκολη για όλους τους λόγους, είτε είναι διεθνής είτε είναι εσωτερική. Υπάρχουν λύσεις. Εύκολες? Όχι. Αλλά... με μια καλή πρόταση νομίζω ότι όλοι θα πιστούμε ότι η επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι δική μας και πρέπει να είναι στηριζόμενη σε μια κοινή λογική. Η μικρομεσαία επιχείρηση ήταν, είναι και θα είναι πάντα η ρηχοκοκαλιά της οικονομίας. Όσο γκρεμίζει τη ρηχοκοκαλιά, γκρεμίζεις και την οντότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Να γίνει καλύτερη, ναι. Η ψηφιοποίηση ήταν κάτι που έτσι και αλλιώς έχει δώσει ένα έναυσμα στις επιχειρήσεις. Όμως όταν αυτή δεν ακολουθείται από την βελτιστοποίηση των νόμων για τους οποίους αφορά, τότε έχουμε μια ψηφιοποίηση που παραμένει ένα υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις χωρίς ουσιαστικά να προσφέρει κάτι. Είναι όλα αυτά που έχουμε πει, ας πούμε, για την κάρτα εργασίας, για την οποία συμφωνούμε 100%, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν, ναι, κάποιες συνθήκες. Αυτή που πήγε τώρα και στην εστίαση και στον τουρισμό, έτσι, νομίζω ότι δεν αποδεχτήκατε αυτό το μέτρο. Εμείς δεν είμαστε για να λέμε όχι για το όχι. Εμείς λέμε όχι και προσπαθούμε να δούμε τα προβλήματα που θα προκύψουν. Δηλαδή, τι είπαμε, να εφαρμοστεί σιγά σιγά. Μην πας και το κάνεις οριζόντιο πατού. Κάνω στα 300 άτομα. Έλα μετά στα 200 άτομα. Έλα μετά στα 100. Η τεχνογνωσία που θα αποκτούσε η ίδια η πολιτεία από όλα αυτά θα έλυνε προβλήματα που θα δημιουργηθούν τώρα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα κληθούν να πληρώσουν τα ίδια πρόστιμα, είτε απασχολούν 3 εργαζόμενους είτε απασχολούν 100 εργαζόμενους. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για άλλους τζίρους. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των παρανόμων και το ξέρετε. Είμαστε υπέρ της νομιμότητας. Ένα μέτρο το οποίο βοηθάει την νομιμότητα το αγκαλιάζουμε πάντα. Τι να πούμε όμως που σήμερα παλεύουν όλοι να διασυνδέσουν τα πώς και τα προβλήματα της τεχνολογίας είναι τέτοια που δεν μπορούν να συνδεθούν. Τι να μιλήσουμε για εκείνο τον ΦΠΑ, ο οποίος σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου να βοηθήσει λίγο τον πληθωρισμό, είναι σε μηδενικό νούμερο και εμείς ακόμα παλεύουμε για το χαμένο ΦΠΑ και για τις όποιες χαμένες αποδείξεις. Υπάρχει η βούληση. Υπάρχει η βούληση από τις ίδιες βιοτεχνίες. Θέλουν να μιλήσουν ξεκάθαρα. Θέλουν να μην φοβούνται να λένε ότι είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Θέλουν να το λένε και να είναι τιμή τους. Και είναι τιμή τους, να το ξέρετε. Οι όποιοι σε εισαγωγικά κακοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι πολύ πολύ λιγότεροι από τους κακούς δημοσίους υπαλλήλους και από τους κακούς άλλους επαγγελματίες. Εμείς είμαστε υπέρ των καλών. Αυτών που θέλουν. Αυτών που θέλουν όμως και η πολιτεία. Να μην τους κοιτάει σαν εχθρούς, αλλά να τους κοιτάει σαν βοηθούς, σαν συνεργάτες για την επόμενη καλύτερη μέρα. Ναι, και αυτός είναι και ο ρόλος, όπως το είπατε, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι σύμβουλος του κράτους. Με την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα πάτε? Θα έχετε συνεργασίες, το έχετε αυτό στο σχέδιο? Γιατί προφανώς είναι σημαντική η συνεργασία να υπάρχει με τους τοπικούς άρχοντες και
τις διοικήσεις. Εννοείται ότι θα έχουμε και έχουμε πολύ καλή σχέση και αυτό κάνω και εγώ προσωπικά επισκεπτόμενος σιγά σιγά τους Δήμους Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια. Και οι πιο πολλοί, όχι οι πιο πολλοί, είναι πάρα πολλοί που είναι μαζί μας και είναι μαζί μας γιατί μεταφέρουμε ακριβώς προβλήματα, μιλάμε για προβλήματα επιχειρήσεων που βρίσκονται στους Δήμους τους. Είτε ο Δήμος αυτός λέγεται Δήμος Εχεδόρου, είτε αυτός ο Δήμος λέγεται Δήμος Θεσσαλονίκης, είτε λέγεται Δήμος Καλαμαριάς, είτε λέγεται Δήμος Θερμαϊκού. Παντού υπάρχουν βιοτεχνικές επιχειρήσεις, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να συζητήσουμε, πόσο δε μάλλον τώρα με τις εργασίες του flyover, όπου το κομμάτι του ωραρίου φορτεκφόρτωσης και των λεωφορεογραμμών είναι ένα κομμάτι που αφορά τις δικές μας επιχειρήσεις, όσες από αυτές επηρεάζονται λιγότερο ή περισσότερο από τα νέα μέτρα. Προφανώς, είπατε και για περιοχή εκεί, Εχέδρου, Δήμος Δέλτα. Εκεί σκέφτεστε να κάνετε και ένα πάρκο, το οποίο θα είναι πάρκο ανακύκλωσης. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό? Ήδη βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο γι' αυτό. Υπάρχει βέβαια και η ομάδα των ανθρώπων της παράταξής μας που ζουν και λειτουργούν εκεί. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό που συμβαίνει στη δική μας παράταξη. Κάθε ομάδα θα αναλάβει και μία περιοχή, όπως και τα προβλήματα μιας περιοχής ή μιας ομάδας επαγγελματιών. Αυτά τα προβλήματα θα τα συζητάμε σε ομαδικό περιβάλλον. Ναι, λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για αυτό το πάρκο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση, δεν έχει υλοποιηθεί βέβαια. Της κυκλικής οικονομίας. Όπως υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι περιμένουμε να εξελιχθούν κάποια προγράμματα οικονομικής βοήθειας από ευρωπαϊκά προγράμματα από την περιφέρεια για το κτίριό μας, για το ιστορικό κτίριο της Αριστοτέλους 27 που έχει διάφορα τεχνικά θέματα που ευελπιστούμε ότι σύντομα με αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Όμως θα σας πω κάτι. Εμείς ό,τι καλό έχει προκύψει από την προηγούμενη διοίκηση θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο. Εκείνο που θα αλλάξουμε θα είναι τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο λειτουργίας. Εκείνο που θέλουμε είναι την επόμενη μέρα το βιοτεχνικό επιμελητήριο να είναι ψηλά στη συνείδηση των μελών του και να μην ρωτάει κανείς τι κάνει. Ξέρετε, στο κλασικό ερώτημα τι κάνει το επιμελητήριο για μένα, η κλασική μου και δική μου απάντηση είναι πότε ζήτησες κάτι να σε βοηθήσει και αυτό δεν ήταν δίπλα σου. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κάνουμε το επιμελητήριο έναν ανοιχτό χώρο συζήτησης. Να το αισθάνεται ο βιοτέχνης σπίτι του και να μην νιώθει ότι είναι κάτι ξένο, αλλά αντιθέτως ότι μπορεί να έρχεται μέσα όποτε θέλει προκειμένου να πει αυτό που τον προβληματίζει. Και αυτό που θα ακούσει από μας να είναι μια πιστοποιημένη γνώση, να μην πρόκειται για μια άποψη. Ξέρετε, άποψη έχουμε όλοι, είναι σαν τη μύτη. Η γνώμη όμως προέρχεται από τη γνώση. Από μας λοιπόν θα παίρνει τη γνώμη μας, θα παίρνει μια πιστοποιημένη συμβουλή και αυτά είναι από τα πράγματα που θα πρέπει να δώσουμε στα μέλη μας. Να νιώθουν το επιμελητήριο σπίτι τους. Μάλιστα, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς είσαστε χρόνια και στην Συντεχνία των Ζαχαροπλαστών πρόεδρος και αντιπρόεδρος και στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και κατέχετε καλά όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον βιοτεχνικό κόσμο. Μας τα περιγράψατε έτσι με πολύ σαφήνεια και με συντομία θα έλεγα, αλλά από ό,τι διακρίνω, θέλετε χρόνο ακόμη περισσότερο να μιλήσετε για τους συναδέλφους σας, για τον κόσμο σας, για τα σχέδιά σας, για το όραμά σας, αλλά ο χρόνος της εκπομπής είναι περιορισμένος και σε αυτό εδώ το σημείο θα ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να κλείσουμε έτσι, και να κλείσουμε με ένα πράγμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συνάμα είμαι αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αρτοπιών και Ζαχαροπλαστών. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν μας έχει δώσει, μου έχει δώσει, αλλά ταυτόχρονα αυτό το μεταφέρουμε και στην ομάδα, γνώση την οποία πραγματικά ήρθε η ώρα να την κάνουμε εφαρμογή. Είναι αυτό που λέω ότι ακόμα και το brain drain ήταν για ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν στο εξωτερικό, απόκτησαν μια τεχνογνωσία και αυτή τη τεχνογνωσία πρέπει να τη φέρουν πίσω στην Ελλάδα και να, πραγματικά να την κάνουν εφαρμογή και να πάμε την Ελλάδα σε ένα άλλο επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα κλείσω τη σημερινή μας συζήτηση αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς αλλά και τους τηλεθεατές που μας ακούσαν με το μότο της παράταξής μας. Την ιστορία την γράφουν οι παρέες. Και φυσικά παρέες μπορεί να είναι αυτές που πίνουν ούζα, παρέες είναι όμως αυτές οι οποίες ενωμένες μαζί
πάνε για να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και είναι σίγουρο ότι την επόμενη μέρα θα τα πούμε εδώ πέρα εγώ από ένα διαφορετικό ρόλο, αλλά και εσείς θα έχουμε να μοιραστούμε μόνο επιτυχίες για το επιμελητήριό μας. Το ευχόμαστε και εμείς εσάς. Καλή επιτυχία να έχετε, κύριε Παπαδόπουλε. Μάριος Παπαδόπουλος, πρωτοβουλία για τον βιοτεχνικό κόσμο, κυρίες και κύριοι. Και στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι θα συνεχίσουμε με θέμα οικονομίας, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε στο επαγγελματικό επιμελητήριο για να συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Θεόδωρο Πανταλέον. Και έπειτα αυτά με τον δημοσιογράφο Φώτη Κουτσαμπάρη στο Euro Channel.